Όλα ξεκινούν και πορεύονται σύμφωνα με όποιον ακίνητο σπόρο φυτεύεις μέσα σου ή στον φυτεύουν. Ετούτος βαστά τα γκέμια σου και σε οδηγεί. Χθες, στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, ο Γιάννης Καλπούζος παρουσίασε το νέο του βιβλίο με τίτλο «Καλντερίμι». Μεγάλη τιμή και ξεχωριστή χαρά για εμάς η παρουσίαση και η συμμετοχή στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Καλπούζου. Είναι εξαίρετος και αγαπημένος συγγραφέας ιστορικών μυθιστορημάτων και όχι μόνο. Είναι συγγραφέας, στιχουργός και ποιητής. Και το βιβλίο στο οποίο σήμερα θα μαζευτήκαμε εδώ για να αναφερθούμε είναι μια ιστορική διαδρομή των 100 χρόνων στη Θεσσαλονίκη. Ένα πραγματικά συγκλονιστικό μυθιστόρημα με αναφορές, είναι φοβερός μυθοπλάστης και γλωσσοπλάστης ο κύριος Καλπούζος. Οπότε, ειλικρινά, το ό,τι και να πω εγώ είναι πάρα πολύ λίγο. Αυτό που θα ήθελα είναι, αν μπορεί ο καθένας μας να το διαβάσει, μπορεί να μάθει την ιστορία της πόλης μέσα από την μυθοπλασία και μέσα από εικόνες και πραγματικά στοιχεία ιστορικά, δρόμων, τοπωνυμιών, που συνθέτουν ένα συγκλονιστικό αποτέλεσμα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην Κοζάνη, σε αυτόν τον πανέμορφο χώρο της Κοβενταρίου Βιβλιοθήκης, να παρουσιάσουμε το νέο μου βιβλίο, «Καλντερίμι, 99 χρόνια στη Θεσσαλονίκη». Ένα βιβλίο που διαδραματίζεται εξ ολοκλήρου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αν και οι μνήμες από το 1867 μέχρι το 1919 και οι μνήμες συμπληρώνουν κύκλο 99 χρόνων, εξού και ο υπότιτλος. Αυτά τα χρόνια η Θεσσαλονίκη χαρακτηρίζεται από το πολυφυλετικό της περιβάλλον και τη βαβυλωνία των γλωσσών που μιλούσαν οι κατοικοί της. Πρώτη φυλή ήταν οι Εβραίοι, δεύτερη οι Μουσουλμάνοι, τρίτη οι Έλληνες. Πάρα πολλά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν μέσα σε αυτά τα χρόνια, πολύ γρήγορα και ενδεικτικά να αναφέρω την εξαρχία των Βουλγάρων που δυναμητίζει την προπαγάνδα των Βουλγάρων στη Μακεδονία και Θράκη, τον Μακεδονικό Αγώνα, το κίνημα των Νεότουρκων, την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Εθνικό Διχασμό, την καταστροφική πυρκαγιά το 1917 και πάρα πολλά άλλα. Η μυθοπλασία παρακολουθεί τρεις γενιές, τον παππού Αντίπα, τον γιο του τον Παράσχο και τον Κλεάνθη που είναι έγκονος και γιος αντίστοιχα και πολλές γυναίκες που τους πλαισιώνουν. Αυτοί οι ήρωες ρίχνονται στο κυνήγι της ευτυχίας, άλλοι υψώνουν ως ύψιστο αγαθό τον πατριωτισμό ή το αγνό συνέστημα και το καθήκον, ενώ άλλοι ξεπέφτουν, βλέπουν με συμμορίες και κυλιούνται στη λάσπη μέσα πίσω. Στο φόντο, στο υπόστρωμα, βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη διαρκώς να αλλάζει από το υπήλατο τραμ στο ηλεκτρικό τραμ, να έρχεται το φωτοαέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα, να γκρεμίζονται τα παραθαλάσσια τείχη, να μένει μέχρι το 1911 ένα περιτύχισμα στον Λευκό Πύργο που μέχρι το 1883 τον ονόμαζαν Κανλή Κουλέ, δηλαδή πύργος του αίματος. Μπλέκονται οι μυθοπλαστικοί ήρωες με χορεσπερίδες, καφέ σαντάν, καφέ αμάν, τραγουδίστριες, πόρνες, σαντέζες λέγανε τις σερβιτόρες των καφέ σαντάν που παρήχαν και άλλες υπηρεσίες. Και να κλείσω λέγοντας ότι το Καλντερίμι πάνω απ' όλα σκύβει στα όνειρα και στα βάσανα των μυθοπλαστικών ηρώων με τον έρωτα να υπάρχει παντού, εκεί που ο αναγνώστης θα ανακαλύψει με πολλά κομμάτια του εαυτού του, αλλά και πτυχές της ευρύτερης ζωής. Από την πλευρά μου μπορώ να διαβεβαιώσω μόνο για την απολαυστική ανάγνωση.